οποίες πρέπει να γίνουν είναι άμεσα μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν στο επόμενο 7-8 μήνο και από εκεί και πέρα επιτέλους θα πρέπει να κλείσει αυτός ο συνολικός σχεδιασμός για να ξέρει πια και ο επισκέπτης πού κατευθύνεται, τι παρεχόμενες υπηρεσίες του προσφέρονται, τι δυνατότητες έχει για να διευκολύνει την επίσκεψή του. Εμάς ο στόχος μας είναι οι επισκέπτες της Κνωσού να μπορούν να απολαμβάνουν την εμπειρία της επίσκεψής τους. Αυτό λοιπόν που μας ενδιαφέρει είναι η αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, όπως είναι γνωστό, η Κνωσός είναι από τους μεγαλύτερους αρχαιολογικούς χώρους στην Επικράτεια και ο δεύτερος χώρος σε επισκεψιμότητα μετά την Ακρόπολη των Αθηνών. Στο πλαίσιο λοιπόν της πολιτικής μας που είναι η αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων, αυτό αφορά το σύνολο της χώρας, είμαστε εδώ μαζί με τον Δήμαρχο, μαζί με τον Περιφερειάρχη και τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες προκειμένου να καταλήξουμε στον σχεδιασμό ο οποίος θα εφαρμοστεί μέσα στην επόμενη τετραετία για τον συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο. Αυτό σημαίνει βεβαίως την πρόνοια και τα έργα θα εξακολουθήσουν μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Αυτά όμως αφορούν βεβαίως τους επισκέπτες, κυρίως την προστασία και τη συντήρηση των αρχαιοτήτων. Όμως ο περιβάλλον χώρος της Κνωσού είναι αυτός ο οποίος χρειάζεται ριζική αναμόρφωση, καθώς σήμερα, έτσι όπως είναι διαμορφωμένος, όχι μόνο ο χώρος στον οποίο είμαστε τώρα, αλλά και ο ευρύτερος χώρος, ο περιβάλλον χώρος του αρχαιολογικού χώρου, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην σημασία και στην ποιότητα του συγκεκριμένου μνημιακού συνόλου. Επομένως, είναι αγαθή συγκυρία που και ο κύριος Περιφερειάρχης και ο κύριος Δήμαρχος και εμείς στο Υπουργείο Πολιτισμού είμαστε όλοι στην ίδια κατεύθυνση να βελτιώσουμε την εικόνα αυτή του αρχαιολογικού χώρου.